θέα του 35χρονου άνδρα ημόφυρ στη μέση του δρόμου προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή της Θερίσου και πιο συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου λίγο μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω πυκνή κίνηση στο δρόμο μετά τη συμπλοκή όπως όλα δείχνουν δύο ανδρών. Του 35χρονου και ενός άλλου άνδρα που πιάστηκαν στα χέρια η κατάληξη ήταν το μαχαίρωμα του ενό που έπεσε στο δρόμο εμόφυρτο, με την κατάστασή του από την πρώτη στιγμή να κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρή. Το αιματηρό περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μέσα σε λίγα λεπτά στο νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Α τα βλέπουν αυτοί που βγάλουν του νόμου και θα τα όλου. Τα τραύματα από μαχαίρι στην κυλιακή χώρα προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν γιατροί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονο με καταγωγή από την Αλβανία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Καλή είναι και η κλίση που θα μου κόψουν από την τροχιά. Άρα είμαι παραβάτη. Έτσι, για να μου κόψουν μια κλίση τροχέα η δημοτική αστυνομία, είμαι παραβάτη. Αλλά η Ηράκλειο δεν είναι μόνο το κέντρο. Έχει βγάλει η γλώσσα μου μαλλιά. Η αστυνομία απέκλεισε για λίγο το δρόμο και από την πρώτη και όλα στιγμή άρχισε να αναζητά το δράστη του αιματηρού περιστατικού. Με τι πληροφορίε, ωστόσο, να αναφέρουν ότι πιθανότατα η βάση τη διένεξη μεταξύ των δύο ανδρών που οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή ήταν διαφορέ μεταξύ ομοεθνών. Υπάρχει θέμα. Δηλαδή. Ε, δεν είμαι ρατσιστής. Αγαπώ τον τόπο όμω. Δεν είμαι ρατσιστή. Υπάρχουν και παιδιά οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα μέρη, ευγενέστατοι, τους παρα... όχι του παρακολουθώ, του βλέπω. Που έρχονται, τα σκουπίδια του απετάξουν, είναι περιποιημένοι, είναι ευγενικοί. Είναι και κάτι άλλο εκεί που ανεκατόβονται με του δικού μα και γίνεται ο μαύρο χαμό. Πάντω, κάτοικοι τη περιοχή σημείωσαν ότι τα τελευταία κυρίω χρόνια σημειώνονται αρκετά συχνά βία περιστατικά, ζητώντα από τι αρχέ να συνδράμουν. Με συχνότερου ελέγχου και πάντω με αποδοτικά μέτρα.